Είναι λίγο πολλά και επειδή είναι πολλά τα ζητήματα όταν μιλάμε για επιβίωση και όλα όσα αυτά, όλα όσα πρέπει να μάθουμε, τα βήματα που πρέπει να μάθουμε να κάνουμε, πρέπει να είναι σωστά, γιατί και η επιβίωση και η διάσωση έχουν πολύ σημαντικά βηματάκια που αν δεν τα ξέρεις μπορεί να κάνεις και λάθος. Και όταν μιλάμε για επιβίωση, η αγγλική λέξη είναι survival και μου θυμίζει λίγο το survivor. Οπότε αυτές και οι εικόνες και τα πλάνα που θα δούμε σου θυμίζουν λίγο έτσι επικίνδυνες αποστολές. Και παιχνίδι θα έλεγα όμως, εγώ. Βέβαια, μα και το survivor ήταν ένα παιχνίδι. Που όμως μπορείς να πάρεις πάρα πολλά πράγματα από αυτό και να περάσεις πολύ όμορφα ταυτόχρονα. Να μεταφερθούμε λοιπόν λίγο. Ναι, στον καλεσμένο μας ξανά που μας θυμάμαι την παρουσία του, το Γιάννη το Ματαλιωτάκη. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες. Είμαστε πολύ χαρούμενες που ήρθες να μαζέψεις κάτι τόσο όμορφο. Τώρα δεν θα μιλήσουμε για άλογα και γιορτές, αλλά θα μιλήσουμε για κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή θα βάλουμε και τα άλογα στο Survivor. Αλήθεια. Ναι, καλή ιδέα. Ακόμα πιο δύσκολο μετά. Κάποια στιγμή, ναι. Ναι, εκεί τώρα βάζεις κι άλλο level. Εκεί θα είναι λίγο. Κοιτάξτε, στο Ναράχοβα τώρα που θα πάμε στο Παρνασσό βάζουμε το ποδήλατο, ορεινή ποδηλασία που είναι κάτι καινούριο. Είναι δηλαδή κάτι καινούριο για μας. Εκεί όμως μπαίνει κάποιος που γνωρίζει, έτσι. Ναι, είναι αυτός διοργανώνει όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα ορεινής ποδηλασίας στον Παρνασσό. Ποιος? Είναι ο Κώστας ο Μιχαήλ. Είναι πολύ έμπειρος προπονητής, εκπαιδευτής. Οπότε θα είναι μαζί μας. Και τελικά μπορείς να μας απαντήσεις αν μπορούμε κι εμείς να λάβουμε μέρος σε κάτι τέτοιο. Εννοείται δηλαδή, μπορείτε. Μπορούμε. Άρα δεν απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό. Όχι. Είναι αυτό που λέω ότι κάνουμε μια εκπαίδευση με κλίμακα. Δηλαδή από τον πιο προχωρημένο μέχρι τον πιο αρχαρή. Αν το έχει ξανακάνει, δηλαδή κάποιος ή αν απλά ναι, έχει έχω, το... έχουμε τόσους εκπαιδευτές που μπορούμε να ξεκινήσουμε από ένα προχωρημένο για να πάμε σε ένα αρχάριο. Ανάλογα, δηλαδή βασικά ανάλογα τα αντικείμενα. Αν μιλάμε για αναρρίσεις κατά ρίσεις, αν μιλάμε πρώτες βοήθειες, εντάξει, είναι για όλους το ίδιο. Για να το πάμε λίγο από την αρχή. Ναι. Ξεκίνησες πριν πόσα χρόνια να κάνεις τα survival? Ξεκίνησα πριν 6 χρόνια τη σχολή και από εκεί και πέρα πριν 3 χρόνια προέκυψε με ένα φίλο από το εξωτερικό που είναι στη Λεγιώνα, τον ξένο, δεν ξέρω αν ξέρετε, είναι μια δύσκολη. Δεν θα τη λέγαμε σχολή. Σχολή είναι στρατό στην ουσία. Ναι. Ο φίλος μου λοιπόν πρότεινε να κάνουμε ένα κάμπινγκ. Το οποίο το ονομάσαμε τότε Tactical Commando Survival, δηλαδή είναι όλο αυτό το κομμάτι που έχει τα αντικείμενα που βλέπετε, η πεζοπορία, προκύψαν κάποια πράγματα από εκεί. Στη συνέχεια τον προσαρμόσαμε, φέτος το κάναμε στο Ρούβα σαν camp προσιτό για όλους και Tactical Commando Survival Advanced το αναβαθμίσαμε λίγο για τους προηγούμενους που είναι 2-3 χρόνια μαζί μας. Αλλά στο Ρούβα φέτος ήταν και ένα είδος camp, δηλαδή αν θα δείτε φωτογραφίες ήταν παιδιά, γυναίκες, όλος ο κόσμος. Υπήρχαν δηλαδή δύο διαφορετικά αντικείμενα, μία πεζοπορία απλή, μία δύσκολη, μία καταρρίχηση πιο basic, μία καταρρίχηση μέσα στο δάσος με ανάκληση που λέμε και στους καταράκτες και όλα αυτά. Ορειβασία, πρώτες βοήθειες. Ναι. Είναι κάποια αντικείμενα, ένα τριήμερο, τα οποία είναι καταρχήν αυτό που είπατε πριν περνάμε καλά, πρώτον, και δεύτερον μαθαίνουμε σημαντικά πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι ότι μένεις έξω. Ότι λίγο αντιμετωπίζεις το κρύο, λίγο μαγειρεύεις μόνος σου, λίγο θα ανακατευτείς με το χώμα. Ξέρω κάποια πράγματα τα οποία θα τα δεις έξω από μόνος σου. Θα κοιμηθείς κάτω στη σκηνή, οπότε λίγο ξέρεις, θα κρυώνεις λίγο, θα σε ενοχλήσει λίγο. Όχι, δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο. Εντάξει, μπαίνεις δηλαδή στη διαδικασία. Θα φας με τα χέρια, ενδεχομένως κάποια στιγμή να ψήσουν κάποιοι και μόνοι τους στις προχωρημένες ομάδες. Οπότε είναι μια. Βγαίνεις έξω, βλέπεις καινούργια πράγματα. Οπότε συμπεριλαμβάνει και διανυκτερεύσεις ή μία διανυκτερεύσεις. Ναι, δύο διανυκτερεύσεις έχουμε. Και είναι 2,5 μέρες, την ουσία 3 μέρες είναι. 3 μέρες διάρκεια συνήθως. 2,5 μέρες, δηλαδή ξεκινάμε Παρασκευή μεσημέρι για να μην χάσει ο κόσμος την ημέρα του, επειδή είναι εργάσιμη ημέρα και τελειώνουμε Κυριακή βράδυ. Κάνουμε Παρασκευή και Σάββατο νυχτερινές, πιο προχωρημένες και πιο απλές, που δίνουμε περισσότερο. Δηλαδή με τη νυχτερινή που κάνουμε 2 και 3 ώρες, ας πούμε 5 ώρες. Έχουν περισσότερο χρόνο. Κάτι άλλο που είδα και μου άρεσε και έτσι μου διήγηρε το ενδιαφέρον ήταν το τόξο, η τοξοβολία. Ναι, τοξοβολία εδώ στην Κρήτη σε συνεργασία με το Μπακρίτιο Αθλητικό Σύλλογο και την Αθλοκίνηση που είναι ένα σωματείο. Έρχεται ο προπονητής του συλλόγου που εκεί είμαι και εκπαιδευτής εγώ, είμαστε συνεργάτες. Οπότε έρχεται το σωματείο και είναι ο προπονητής βασικά, οπότε αυτός κάνει όλη την εκπαίδευση, δηλαδή όλο το κομμάτι της τοξοβολίας. Έκανες και ένα αντίστοιχο survival μαθήματα επιβίωσης για παιδιά. Έκανα ένα σοδομοκό, το οποίο ήταν ένα survival κανονικό και την πρώτη μέρα πήγα μια μέρα νωρίτερα, ήταν ημερήσιο βασικά, ήταν μια εξομοίωση του κανονικού σε κάποια αντικείμενα που μπορούσαμε.
kids survival. Ήταν το κδά που λέμε. Του Δομοκού ήταν περίπου 30 παιδιά με τους γονείς τους. Και κάναμε μια καταρρίχηση μικρή, 1-2 μέτρα. Τα βάλαμε στη σκηνή, τους κάναμε πρώτες βοήθειες, ακίνητο επιβίωση. Περπατήσανε λίγο, λίγο τοξοβολία. Είδανε κάποια πράγματα, περάσανε πολύ καλά. Είναι αυτό. Σίγουρα. Είναι και η γνώση και η διασκέδαση μαζί. Και τώρα προσεχώς, έχεις και κάποια άλλα. Τα οποία θέλουμε να μας πεις ποια είναι. Ναι, τώρα έχουμε ένα summer. Το είχα κάνει και πέρυσι, το δοκιμάσαμε δηλαδή πέρυσι. Και το κάνουμε και τώρα 27-28 στο κάμπινγκ της Αγίας Γαλήνης. Το οποίο είναι summer, δηλαδή είναι στη θάλασσα. Έχουμε και εκεί πρώτες βοήθειες, έχουμε τα καγιάκ και κάνουμε αγώνες καγιάκ και νυχτερινή με τα καγιάκ. Θα κάνουμε ανάλυση των επικίνδυνων οργανισμών της θάλασσας πλέον, γιατί κάνουμε και αρπετά του που κάνουμε στα κανονικά survival. Οπότε υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι γνωρίζουν, ναι, έχουμε επικίνδυνα, δηλαδή ναι, το κομμάτι αυτό. Για το νυγρό στίβο στην ουσία, την θάλασσα, συγγνώμη. Πρώτες βοήθειες βασικά, επιβίωση, έχει δηλαδή κάποια αντικείμενα παρόμοια με το survival, το κανονικό, αλλά 27-28. Είναι 2 μέρες, μέσα στο κάμπινγκ της Αγίας Γαλήνης. Έχουν είναι... κλείσει οι συμμετοχές? Όχι, δεν έχουμε κλείσει. Πώς γίνεται κάτι? Εκεί είναι πιο άνετα. Έχω βγάλει μια φίσα, με παίρνουν τηλέφωνο. Εκεί μέσα στο κάμπινγκ στείνουμε, έχουμε τα ντουζ, έχει νερά, δηλαδή είναι πιο εύκολο εκεί. Και έχει σπιτάκια ορισμένοι, έχουν κλείσει. Ναι, είναι οργανωμένο. Εμείς θα μείνουμε σε σκηνή και ορισμένοι που θα έρθουν κάποιοι φίλοι, δηλαδή έχουν κλείσει σπιτάκια που έχει το κάμπινγκ, ξενοδοχεία γύρω-γύρω, οπότε... Είναι σίγουρα πολύ όμορφα όλα αυτά. Σίγουρα, δηλαδή όλοι μας θέλουμε να τα δοκιμάσουμε και όλους μας εντυπωσιάζει λίγο το όλο αυτό τελείως διαφορετικό από την πόλη, μια ωραία εξόρμηση. Αλλά θα θέλαμε να μας πείτε, να μας πεις για την ασφάλεια. Υπάρχουν ναι, το πρώτο πράγμα, και είναι βασικό αυτό που με ρώτησε, είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάζουμε είναι η ασφάλεια. Δηλαδή το βασικό για μένα και νιώθω και τυχερός. Ότι έχω κάνει 12 survival σε όλη την Ελλάδα, πάμε για άλλα 2-14 και δεν έχει ανοίξει ούτε μύτη, δεν έχει χτυπήσει κάποιος, δεν έχει στραμπουλήξει ούτε πόδι. Ούτε τσίμπημα δηλαδή. Οπότε για μένα το θεωρώ μεγάλη επιτυχία να γυρίσω πίσω με ασφάλεια. Και βασικά αυτό εκεί δίνω σημασία στην ασφάλεια. Δηλαδή ακόμα και προτιμώ να κάνω κάτι, ένα αντικείμενο λίγο να μην είναι τόσο επικίνδυνο και από το να διακινδυνεύσω. Δηλαδή προτιμώ να μην εντυπωσιάσω τόσο πολύ, αλλά να είμαι... Να μην έχεις αυτό το ρίσκο, να μην δώσω ρίσκο. Κινδυνότητας. Βασικά δίνουμε στην ασφάλεια, δηλαδή έχουμε τον εξοπλισμό, τα κράνη, όλα αυτά. Το πρώτο πράγμα που κοιτάζουμε είναι η ασφάλεια. Γιάννη, πώς γεννήθηκε όλο αυτό? Αυτό δεν μας είπε. Αυτό που σου είπα πριν, ξεκίνησα με ένα φίλο βασικά από το εξωτερικό. Έτσι. Μου είπε θα φέρω κάποια άτομα να κάνουμε ένα κάμπ στην Ελλάδα, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Ξεκινήσαμε τα αντικείμενα τα δύσκολα που είναι πολύ πιο δύσκολα βασικά, δηλαδή πεζοπορία, όλα αυτά που κάνω τώρα. Και μετά το συζήτησα με τη Μαρία την Αντωνακάκη που είναι πρόεδρος της Καλλιπάτηρες. Και μου λέει γιατί δεν το κάνεις να το μπούμε συνδιοργανωτές. Είναι το Δήμο Γόρτινας που ήθελε να μπει και αυτό. Και ξεκινήσαμε οι τρεις και κάναμε το πρώτο. Από το πρώτο μετά έχω κάνει 12. Δεν έχει αλλάξει όμως γενικά. Έχει αλλάξει πολύ. Από έχει το πρώτο. Αλλάξει. Ναι. Και έχω κάνει 4 survival στο Επίδαυρο. Με το Δήμο Επιδαύρου. 3 στο Δομοκό. Τα μέρη. Τα μέρη επιλέγονται βασικά το πρώτο. Αναδεικνύουμε τις ομορφιές της περιοχής, δηλαδή βασικά τα μέρη για μένα είναι... Να έχεις, ας πούμε, βουνό, θάλασσα, πρώτον, να μπορείς να βάλεις έχω, μέσα... Ναι, θέλω ναι, πρέπει ναι. να έχω βουνό, δηλαδή να έχω αυτό που λέμε ένα βράχο να μπορώ να κάνω καταρρίχηση. Αλλά επιλέγεται το μέρος ανάλογα, δηλαδή παράδειγμα στην Επίδαυρο έχουμε την Επίδαυρο. Ξεκινήσαμε μέσα από την Επίδαυρο, μας φωνάξανε εκεί, κάναμε την έναρξη από εκεί. Στο Δομοκό είναι το κάστρο του Δομοκού, που φέτος που πήγαμε ήταν τα 100 χρόνια από τη μάχη Δομοκού και συμβολικά. Κατεβήκαμε το κάστρο του Δομοκού, ίσως υπάρχει φωτογραφία που κατεβήκαμε τη σημαία και ήταν και η Αμερικάνικη πρεσβεία και μας βιντεοσκοπήσανε. Δηλαδή κατεβήκαμε συμβολικά. Εμείς ήταν μια πολύ καλή σύμπτωση τώρα να πέσει η μάχη του Δομοκού με αυτό και να κατέβουμε εμείς. Εγώ με ένα παιδί, τον Πανάρα, τον Χρήστο που είναι από εκεί που τα διοργανώνει και κατεβήκαμε το κάστρο του Δομοκού. Τα Χανιά, τα Σφακιά του Αρχίπου που για μένα και αυτή είναι μια επαναστατική περιοχή. Οπότε όλες οι περιοχές. Ναι, μεν επιλέγονται, ας πούμε. Σημαίνουν και κάτι. Σημαίνουν και κάτι. Αλλά είναι αυτό που δεν ξέρεις. Είναι και περιοχές που πρέπει να πάω και δεν έχω πάει. Δηλαδή στην Καρδίτσα το λέμε τώρα, προσπαθώ, αλλά δεν έχω το χρόνο να πάω. Θα πάω όμως πιο μετά και η Πάτρα. Δηλαδή είναι ακόμα και αυτές οι δύο περιοχές. Στις φωτογραφίες βλέπουμε ότι περνάτε όντως πολύ όμορφα και εσύ και όλοι όσοι έχουν λάβει μέρος. Το αγκαλιάζει ο κόσμος, δηλαδή. Ναι, το αρέσει. Κοίταξε, ο ένας ανασταλτικός παράγοντας είναι το τρίμερο. Δηλαδή είναι τρεις μέρες που πρέπει να αφήσεις από τη δουλειά σου. Αλλά παρόλα αυτά έχει συμμετοχή. Δηλαδή την πρώτη χρονιά είχαμε 45, το πέρυσι είχαμε 75 άτομα. Άντρες γυναίκες, το ίδιο ή όχι? Ναι, πέρυσι είχαμε 20 γυναίκες, 25. Αρκετές. Και στις φωτογραφίες, αν δεις, είναι πολλές. Και είχα και στο πρώτο survival από όλη την Ελλάδα. Δεν έρχονται από το Δομοκό, από την Επίδαυρο, έρχονται πολλοί.
Σκέφτομαι τώρα, και είναι η πρώτη φορά που το λέω κιόλα, δηλαδή το σκέφτομαι εδώ και μία εβδομάδα, θα κάνω το πανελ, ένα survival για το οποίο θα είναι για όλη την Ελλάδα και σε ένα σημείο. Μάλλον θα γίνει εδώ. Οπότε σε κάποιους μήνες θα γίνει το πανελλήνιο. Δηλαδή, από ό,τι έχω κάνει σε όλη την Ελλάδα, θα το κάνουμε ένα κεντρικό. Και θα γίνει και πιο extreme, ίσως, ναι. Θα είναι ένα κάλεσμα των elite. Δηλαδή, δεν θα είναι ένα κάλεσμα το οποίο θα καλέσω, ας πούμε, άτομα τα οποία θα πρέπει να είμαι δίπλα τους, σαν άτομα προχωρημένα. Δηλαδή, θα κάνω αυτά in advance, σαν οι elite. Θα έρθουν δηλαδή από όλα τα survival που έχουμε κάνει τα elite άτομα για να μπορούμε να το προχωρήσουμε λίγο παραπάνω, να είναι λίγο πιο power. Μπορείς να σκεφτείς και άλλες έτσι σαν ασκήσεις, δηλαδή πέρα από την καταρρίχηση. Κοίταξε, φέτος στο Ρούβα κάνανε πιλάτες, γιόγκα, κάνανε, ήταν η πατεράκι Μαρία, κάνανε και διάφορα. Εντάξει, άμα είναι κάτι, αν προκύψει κάτι το κάνουμε. Πράγμα. Απλά το βασικό κορμός είναι βασικό, δηλαδή και η ποδηλασία τώρα που προέκυψε στον Παρνασσό, είναι πολύ καλό. Εμπόδια έχει συναντήσει κατά την διαδικασία? Το μόνο εμπόδιο που συνάντησα τον πρώτο χρόνο ήταν ο Δήμος Δομοκού, που λίγο δεν ξέρανε περίπου τι γίνεται. Το ξεπέρασα με μια παραχώρηση περιοχής. Φέτος ο Δήμος ήταν δίπλα και μας χειροκρότησε. Δηλαδή και στο Δομοκό που πήγα χωρίς να ξέρουνε, μου είπε στην αρχή ότι ξέρεις να το δούμε, να το κάνουμε. Και είπα το παιδιού που είναι εκεί, λέω προχώρα, βρες μια ιδιόκτη περιοχή και τελειώσαμε. Και με το που πήγα ήρθε ο Δήμος δίπλα μας και μας αγκάλιασε και όλα αυτά. Το είδε ότι και είναι. Και φέτος ήταν όλοι δίπλα μας. Δηλαδή, αυτό σημαντικό. Είναι σημαντικό, ότι όταν το δει ο κόσμος, γιατί πολλές φορές δεν ξέρει και τι είναι. Και εμείς δεν γνωρίζαμε τι είναι. Οπότε πρέπει να μπει στη διαδικασία να μάθεις τι ακριβώς γίνεται. Κοίταξε, αυτές οι λέξεις λίγο το αποτρέλα. Δηλαδή, tactical commando survival, λέγανε, βλέπανε κάτι, σου λέει που πάω με αυτούς. Φέτος το έκανα σαν camp για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι κάτι τρομακτικό. Εντάξει, δηλαδή λέει τώρα που πάω τώρα με αυτούς εκεί και στο δάσος και το ένα και το άλλο. Εντάξει. Φέτος που είδαν, ας πούμε, ο κόσμος ότι έχει τοξοβολία, ότι έχει πρώτες βοήθειες, έχει σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, φέτος στο Αχκύφου, που ήταν και πολλές γυναίκες, κάποια στιγμή κάναμε επιβίωση το βράδυ και τους λέω: φανταστείτε ότι μπορεί να μείνετε εσείς σε μια περιοχή έξω. Φανταστείτε ότι θα αντιμετωπίσετε την υποθερμία. Φανταστείτε ότι πρέπει να διαχειριστείτε το άγχος σας. Δηλαδή, είναι κάποια βασικά πράγματα που τα συναντάς έτσι αλλιώς στην καθημερινότητά σου. Και πολλές φορές λες: μακάρι να ήξερα. Ναι. Για να με πάρεις και εμένα μαζί σου να κάνω ορεινό τρέξιμο. Θα βάλουμε. Ναι, γιατί όχι. Τώρα μου αρέσει, μπήκα στο κλίμα. Γιατί να έχει μόνο ορειβασία να μην έχει τρέξιμο? Έχει πεζοπορία. Άλλο πεζοπορία. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο πεζοπορία τώρα με βάρος. Εντάξει, εσύ κάνεις πεζοπορία. Έχει βάρος, δηλαδή ξεκινήσαμε με 7-8 κιλά, οπότε κάνεις 6 χιλιόμετρα, 8 χιλιόμετρα. Παιδί μου, ορεινό τρέξιμο λέγω του ανθρώπου. Δεν είπα ορειβασία και ο δείχνει έτσι. Να το βάλουμε κι αυτό. Να το βάλουμε. Ναι, να το βάλει τώρα. Ναι, πρώτα. Όμω κάνω ανοιχτή πρόταση τώρα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι. Να πάλι. Με την τοξοβολία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέποντας τις φωτογραφίες, ενθουσιάζεσαι και λες: θέλω και εγώ να πάω να το κάνω. Γιατί είναι όντως σαν ένα παιχνίδι επιβίωσης, σαν ένα παιχνίδι, σαν να συμμετέχεις σε ένα βιβλίο, ας πούμε. Φαντασίας. Μαθαίνεις πράγματα. Νομίζω ότι το 90% αυτών που έρχονται εκεί δεν ξέρουν. Τα μαθαίνουν εκείνη τη στιγμή. Ναι, είναι δύο κατηγορίες. Είναι αυτοί που ξέρουν. Δηλαδή, είναι και κάποιοι. Βασικά, όλη αυτή την γκάμα των αντικειμένων που. Όλα αυτά τα αντικείμενα που κάνουμε δεν μπορεί να τα ξέρει. Δηλαδή μπορεί να ξέρεις πρώτες βοήθειες. Κάποια από αυτά, ναι. Μπορεί να ξέρεις λίγο τοξοβολία. Όλα αυτά που κάνεις, όλα αυτά που κάνουμε, δεν μπορεί να τα ξέρεις όλα. Και τα προχωράμε και λίγο παραπάνω. Δηλαδή και οι πρώτες βοήθειες, αυτό που συζητούσαμε και πριν, είναι τελείως διαφορετικά να κάνουν παροχή πρώτων βοηθειών στην πόλη και είναι τελείως διαφορετικά σε ένα φαράγγι, το οποίο θα πρέπει, αν μας συμβεί κάτι, να διαχειριστούμε και το άγχος μας και να ηρεμήσουμε τον άλλο και να δουλέψουμε λίγο διαφορετικά. Δηλαδή βοήθεια εκεί πάμε πλέον σε βοήθειες ανάγκης. Οπότε αρχίζεις και προσαρμόζεις πράγματα τελείως διαφορετικά. Και αρχίζεις και τα βλέπεις. Είναι αλλιώς να σου μιλάω εγώ για το πώς θα κρυώσει το βράδυ, και αλλιώς να βγεις τώρα στην επίδαυρο πάνω τον Οκτώβριο, ας πούμε, που ήταν, ξέρω εγώ, που φτάνουμε στα μείον και να νιώσεις το κρύο το βράδυ. Ναι, είναι και ανάλογα το μέρος. Είναι πολύ όμορφο και σίγουρα έχεις και τη δυνατότητα πέρα από τα υπόλοιπα να, και όπως φαίνεται και αυτή τη το βράδυ, ναι, εδώ καθόμαστε. Να κοινωνικοποιείσαι, να δένεσαι, ναι, με τους άλλους. Κάνουμε και εκπαίδευση το βράδυ. Και μετά κάνουμε και παρέα. Ναι. Είναι μοναδικές στιγμές. Είναι στιγμές απίστευτες. Είχαμε και το λιράρι, το. Α, είχατε και λιράρι μαζί. Ναι, τον πρώτο χρόνο. Είχαμε. Και παίξαμε λίρα το βράδυ, βασικά. Τον πατεράκι τον Ιάκωβο. Οπότε κάναμε και βραδιά. Αυτός όμως δεν έκανε ορειβασία, να φανταστώ, όλα τα υπόλοιπα. Έκανε. Ο Ιάκωβος τα έκανε όλα. Αλήθεια. Τα πάντα. Μπράβο. Περπάτησε με σακίδιο. Ήτανε, πειθαρχούσε πιο πολύ από τους νεαρούς ο Ιάκωβος. Αυτό, χρειάζεται μόνο διάθεση. Ωραία. Και όρεξη. Απλά λίγο τον να επόμενο χρόνο είχε υποχρεώσει, αλλιώς ερχόταν. Ο Ιάκωβος ήταν
Απλά λίγο ροχάλιζα. Αυτά δεν πειράζει. Αυτά είναι που θυμάσαι όμως. Γιάννη, πες μας για να κλείσουμε. Πού μπορεί να μπει κανείς να δηλώσει τα επόμενα που θέλει και να μάθει γενικά να βρει πληροφορίες. Έχω το τηλέφωνο μου στην αφίσα, μπορεί να με πάρει τηλέφωνο. Οπότε είτε αν σε ψάξει, είτε αν πατήσει survival κόσμο. Ναι, στο Facebook. Εντάξει, με βρίσκουν όλοι έτσι αλλιώ. Έχουμε ανεβάσει ή tactical command survival, έχω κάνει σελίδα στο Facebook. Ωραία. Ή Γιάννη Μανταλιωτάκη. Ή και η αφίσα μπορεί να δουν το τηλέφωνο μου για να πάρουν. Να δούμε λίγο την αφίσα. Ναι, νομίζω ότι αν πατήσει κάποιος και στο Facebook που έχει τη σελίδα ο Γιάννης. Το 1 και 2 survival, αν μπει στο YouTube, δηλαδή αν γράψει Tactical Commando Survival Crete, ναι, έχουν ανέβει. Γιατί το έχει καλύψει τηλεοπτικά του Crete TV και τις δύο χρονιές. Οπότε μπορούν να δουν, αν γράψει survival, δηλαδή Tactical Commando Survival Crete, τα βγάζει όλα. Τέλεια, πάρα πολύ όμορφα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία ιδέα για να ξεφύγεις λίγο από την καθημερινότητα, από αυτούς τους ρυθμούς. Δηλαδή είναι ένα τρίμηνο. Ναι, και μαθαίνεις πράγματα. Αυτό που δεν είπα, ότι έχουμε και τη συμβολή του ΕΚΑΒ, του Ερυθρού Σταυρού, είναι πάντα μαζί μας. Και αυτό σημαντικό. Οπότε είναι σημαντικό να σου κάνει πρώτη βοήθεια στο ΕΚΑΒ. Και να μην φοβάται και ο κόσμος, αν τυχόν. Ναι, έχουμε τις διασώσεις μαζί, αν χρειαστεί κάτι. Το ΕΚΑΒ έχει την εμπειρία να σου δείξει κάποια πράγματα. Και βασικά κάποια πράγματα, αυτό που σας είπαμε στη φύση, δηλαδή να δουν πράγματα εκεί. Πολύ ωραίες εμπειρίες. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες και μας μεταφέρεις εκεί. Θα προσπαθήσουμε να έρθουμε. Εγώ εννοείται. Το δηλώνω δημόσια. Θα σε δω. Θα έρθει και κάνει και καταρρίχηση. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, Γιάννης Μανταλιωτάκης μαζί μας και έτσι θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα.